Καλή σας ημέρα, κύριε Δελή. Καλή σας μέρα και σε όλους τους ακροατές Γεια μας. σας, κύριε Δελή. Λοιπόν, Γεια σας, κύριε Πεκλάρη. Ναι. να το ξεκινήσουμε από εκεί που το είχαμε αφήσει. Μιλούσαμε και πριν από λίγο για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και αυτή τη διαρροή των διαλόγων Τόμσεν-Βελκουλέσκου. Εσείς, ως ΚΚΕ, κύριε Δελή, μιλήσατε για απόπειρα νομιμοποίησης της αντιλαντικής πολιτικής. Θέλετε να μας το κάνετε λίγο πιο ξεκάθαρο αυτό? Δηλαδή, εδώ έχουμε ένα γεγονός. Ναι, Ξέραμε ποια φυσικά. είναι η τακτική του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Έχουμε ένα γεγονός της καταγραφής αυτών των διαλόγων. Εσείς το θεωρείτε όχι τόσο... Προσχηματικό, ναι, ας πούμε. Προσχηματικό. Ναι. Προσχηματικό, εντάξει, είναι μια πραγματικότητα, δεν μπορούμε να την αμφισβητήσουμε. Αυτό που λέμε εμείς, καταρχήν για το δούνο του, είναι ότι θυμίζουμε μάλλον ότι πριν από μερικούς μήνες η κυβέρνηση έβλεπε με φιλικό μάτι το δούνου του και τις Ηνωμένες Πολιτείες, επειδή προέκριναν την ελάφρυνση του κρατικού δημόσιου χρέους. Τώρα το δούνου του μπήκε στη θέση του κακού και στη θέση του καλού μπήκε η Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικότερα η Ευρωπαϊκή Θεσμή. Λέτε ότι είναι παγίδα αυτό? Εμείς λέμε, θα σας πω, εμείς λέμε ότι δεν μπορείς να παίζεις. Καταρχήν αυτό το παιχνίδι της εναλλαγής των ρόλων σε μια αντίθεση που έτσι κι αλλιώς υπάρχει ανάμεσα στο δούνου του και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πιο συγκεκριμένα ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Γερμανία σε σχέση με την ελάφρυνση του ελληνικού κρατικού χρέους, είναι ένα παιχνίδι αρκετά επικίνδυνο. Και σε κάθε περίπτωση αυτές οι αντιθέσεις ανάμεσα σε αυτούς τους οργανισμούς, αυτά τα ιμπεριαλιστικά κράτη, έχουν ως μόνιμο θύμα, αυτό λέμε εμείς στο λαό μας, έχουν σαν μόνιμο θύμα το λαό μας, γιατί το επιβεβαιώνει και η ίδια η πείρα, με την έννοια ότι έχουν ήδη ψηφιστεί 3 μνημόνια, πιθανά να ψήνεται και ένα 4ο, δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Και ανάμεσα στη διαμάχη αυτών των οργανισμών και με το συγκεκριμένο παιχνίδι της ελληνικής κυβέρνησης, που πότε είναι με τον έναν και πότε με τον άλλον, τελικά παγιδευμένος και ζημιωμένος σε κάθε περίπτωση βγαίνει ο ίδιος ο ελληνικός λαός, γιατί τα μέτρα που έρχονται, κυρία Βούζη και κύριε Πεκλάρη, τα μέτρα που είναι να ψηφιστούν, δηλαδή πέρα από αυτά που έχουν ήδη ψηφιστεί, είναι πάρα πολύ σκληρά και πολύ βαριά. Και εμείς δεν θα κουραστούμε να λέμε ότι ο λαός θα πρέπει να σηκώσει κεφάλι, να οργανωθεί και να τα αντιπαλέψει. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Ο δρόμος του θεατή δεν ταιριάζει στο λαό μας. Μετά από 7 χρόνια, κύριε Δελή, μιας απίστευτα σκληρής πολιτικής λιτότητας, ο λαός προφανώς και έχει παραδώσει τα όπλα. Μα νομίζω φαίνεται αυτό. Είναι φυσικά. Φαίνεται και τεκμηριώνεται και από το γεγονός των... Είναι πάνω από 80 δις οι ανεξόφιλτες υποχρεώσεις φορολογικές. Απλών ανθρώπων, μαγαζάτορες, απλοί άνθρωποι που δεν μπορούν να πληρώσουν τις φορολογικές τους δόσεις, τις υποχρεώσεις τους απέναντι σε λογαριασμούς. Όλα αυτά τα υπολογίζουν σε πάνω από 80 δις. Και έρχονται τώρα και λένε ότι εκτός από τα 5,5 δις που προέβλεπε ο προϋπολογισμός του 2016, θα μπουν άλλα 5,5 δις μέτρα φορολογικά, στις συντάξεις, με έμεση φορολογία, στα καύσιμα, στην κινητή τηλεφωνία. Νομίζουμε ότι αυτό... Δεν ξέρουμε, καταρχήν δεν μπορεί να το σηκώσει αυτό το βάρος πια ο ελληνικός λαός και λέμε ότι θα πρέπει να αντιδράσει. Δεν υπάρχει άλλη λύση πια. Και να το συνδέσουμε, κύριε Δελή, για να περάσουμε και στο επόμενο θέμα, με την δεινή οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκονται χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες στη Ασφαλώς, χώρα. Είναι και αυτό. Ναι. Που εντάξει, το παρακολουθείτε το θέμα, το ξέρετε, ναι. Έχετε επισκεφθεί και περιοχές. Συνεχώς. Και πολλές φορές μακριά και από τα φώτα της δημοσιότητας, όπως κάνουν πιθανά άλλοι. Κοιτάξτε τώρα με τους πρόσφυγες, το οποίο είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, καταρχήν για τους ίδιους τους πρόσφυγες που βιώνουν μια τραγική κατάσταση, αλλά και για το λαό μας, ο οποίος δείχνει συγκινητικά δείγματα συμπαράστασης και αλληλεγγύης. Ένας ελληνικός λαός, βέβαια, ο οποίος έχει ζήσει την προσφυγιά στο πετσί του και ξέρει τι σημαίνει να είναι κανείς πρόσφυγας. Όμως εδώ πρέπει να πούμε ότι πρέπει καταρχήν να σημειώσουμε τις πολύ μεγάλες, τις τεράστιες ευθύνες και της ελληνικής κυβέρνησης, που μαζί βέβαια με την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν πάρει αποφάσεις οι οποίες εγκλωβίζουν χιλιάδες πρόσφυγες. Αυτό γίνεται, κυρία Βούζη, στη χώρα μας αυτή τη στιγμή. Ο μαζικός εγκλωβισμός δεκάδων χιλιάδων προσφύγων στη χώρα μας.
καταπατώντας κάθε έννοια διεθνούς δικαίου και πιο συγκεκριμένα του προσφυγικού, το οποίο δεν απαγορεύει σε κανέναν πρόσφυγα, ίσα ίσα του δίνει το δικαίωμα να επιλέξει τη χώρα στην οποία θέλει να πάει. Όλα αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ελληνική κυβέρνηση με το νομοσχέδιο, το νόμο πια που έφερε την προηγούμενη εβδομάδα στην Βουλή, τα πετάει στα σκουπίδια και φτάνει στο σημείο να επαναπροωθεί δυστυχισμένους ανθρώπους στην Τουρκία και πιθανά στη Συρία, δηλαδή επιστροφή στην κόλαση με λίγα λόγια. Δύο σύντομες ερωτήσεις και θα σας ζητούσα, θα παρακαλούσα για δύο σύντομες έτσι απαντήσεις, αν γίνεται, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, κύριε Δελή. Ένα, πώς σχολιάζετε την αντιπολιτευτική τακτική που έχει υιοθετήσει η εξωματική αντιπολίτευση Νέα Δημοκρατία? Πιστεύετε δηλαδή αυτό που περιγράψετε πριν, τα αντιλαϊκά μέτρα, η αντιλαϊκή πολιτική, η εξαθλίωση των Ελλήνων πολιτών, θα βρίσκουν λύση μέσα από τις κάλπες που ζητάει η Νέα Δημοκρατία? Κοιτάξτε, εκεί μπορεί να εκφραστεί ο λαός, ναι. Όχι, όχι. Εμείς θεωρούμε, δεν λέμε ότι δεν πρέπει να αξιοποιηθεί και το όπλο της κάλπης, της ψήφου, αλλά η προεκλογική τακτική της Νέας Δημοκρατίας είναι ενταγμένη καταρχήν στο κάλπικο δίπολο Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία συμφωνεί με αυτή την πολιτική, υπέγραψε και ψήφισε και αυτή το τρίτο μνημόνιο. Απλά μπορεί να θέλει για τους δικούς της λόγους τα μέτρα αυτά να τα ψηφίσει και να τα περάσει ο κύριος Τσίπρας. Και να έρθει μετά. Να κάνει άλλο στη βρώμικη δουλειά και να πει ότι εμείς δεν φταίμε, τα πήραν οι προηγούμενοι. Ό,τι λέει δηλαδή τώρα ο κύριος Τσίπρας. Αυτό πρέπει να σπάσει, πρέπει να σταματήσει και θα γίνει μονάχα με την ενεργή συμμετοχή του ίδιου του λαού στο κίνημά του. Και κάτι τελευταίο, επειδή και στο Δήμο Θεσσαλονίκη, σε ένα τοπικό θέμα, συζητήσετε για το θέμα του λιμανιού. Ο Δήμαρχος διεκδικεί, διεκδικεί και θα έχει και μια συνάντηση μεθαύριο με τον Υπουργό Επικρατεία στην πρώτη προβλήτα του λιμανιού. Ποια είναι η θέση της λαϊκής συσπήρωσης που παράδειξε και... πρόσκειται στο ΚΚΕ? Ναι, το είπαμε και χθες, κύριε Πεκλάρη. Είπαμε ότι ο κύριος Μπουτάρης και όλες οι υπόλοιπες δυνάμεις, πολιτικές και δημοτικές παρατάξεις, συμφωνούν με την ιδιωτικοποίηση του λιμανιού. Έχει μετατοπιστεί πια ο άξονας της συζήτησης. Συμφωνούν, είναι σύμφωνοι με την ιδιωτικοποίηση, δηλαδή την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών σε μια ξένη εταιρεία, κινέζικη, ρώσικη, δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα είναι. Και θέλει ο Δήμος Θεσσαλονίκης να πάρει τη χρήση του πρώτου προβλήτα και ενός κομματιού ακόμα μεγαλύτερου. Για να το κάνει άρα γιατί? Για να το αναπτύξει επιχειρηματικά, έτσι, με τον τρόπο που μόνο ο κ. Μπουτάρης ξέρει πάρα πολύ καλά, όντας ο ίδιος επιχειρηματίας. Εμείς λέμε ότι και με αυτήν την πρόταση του Δήμου Θεσσαλονίκης ο λαός της πόλης δεν έχει να κερδίσει τίποτα. Και είπαμε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι οι χώροι πολιτισμού που υπάρχουν, κινηματογράφοι, μουσεία, θα πρέπει να περάσουν άμεσα στην ευθύνη η λειτουργία τους του Υπουργείου Πολιτισμού. Και βέβαια αυτό που είναι πάγια και θέση... Και βεβαίως να μην γίνει η ιδιωτικοποίηση του λιμανιού. Θα είναι μια πολύ δυσμενής εξέλιξη αυτό... που δεν θα την πληρώσουν μόνο οι εργαζόμενοι στο λιμάνι, αλλά συνολικά τα λαϊκά σώματα της πόλης. Αυτό, εσείς δεν αναφέρεστε μόνο στην πρώτη προβλήπα. Όχι, βεβαίως. Είστε... Εμείς είμαστε, λέμε ενάντια σε κάθε ιδιωτικοποίηση. Κύριε Δελή, σας ευχαριστούμε θερμά. Πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Γεια σας. Γεια σας.